Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 10 Ιουλίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το σχόλιο ενός φίλου που έγραψε από τη Ρόδο. Αναφέρατε κι εσείς, κύριε Καλλιτερίδη, πως αδειάζουν τη Ρόδο από πυρομαχικά. Είχα γράψει κι εγώ αυτά που έβλεπα σε ένα σχόλιο μου σε πρόσφατο βίντεό σας. Ήθελα να ρωτήσω ως συνεργός εθνοφύλακας στο νησί, αν αδειάζει όντως η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά, πώς εγώ θα νιώθω τη σιγουριά που ένιωθα τόσα χρόνια για το στρατό του νησιού, πώς θα πάω με υψηλό ηθικό όταν με καλέσει η πατρίδα μου, γνωρίζοντας ότι δεν έχει πλέον τα δέοντα για την υποστήριξή μου στο πεδίο, απαράδεκτα πράγματα και δεν κουνείται κανείς να κάνει κάτι. Να σας πω κάτι, πιστεύω ότι επειδή ζητούν άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν και για παράδειγμα μια συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, να επηρεάσουν ένα μέρος του εκλογικού σώματος, γιατί το πήρε το μήνυμα ο Κυριάκος στις ευρωεκλογές, άρα το αποφεύγει αυτό. Επίσης τους ζητούν τους S300, άμα τους δώσει ξέρει ότι θα φάει κατραπακιά από τους πολίτες. Τους ζητούν και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα. Επειδή δεν μπορεί να δώσει λοιπόν τέτοια, αδειάζει τις αποθήκες τα οποία δεν είναι και ορατά. Και επειδή δεν λειτουργεί αυτό που λέγεται δημοκρατία και λογοδοσία στην Ελλάδα, πια επιτροπή εξωτερικών και άμυνας, αυτά είναι παραμύθια. Δεν λειτουργεί και γι' αυτό δίνουν αυτά που δεν είναι εύκολο να ανακοινωθούν, να γίνουν γνωστά και να έχουν κόστος όπως θα είχαν αν έδιναν ένα μεγάλο οπλικό σύστημα όπως σας προανέφερα. Λοιπόν, σαν χθες, 9 Ιουλίου, είναι μια μεγάλη μέρα, μαύρη επέτειος και αυτή, για τον ελληνισμό και ιδιαίτερα για τον ελληνισμό της Κύπρου. Εάν πάτε στην Λευκωσία, εκεί στην Μητρόπολη της Λευκωσίας, θα δείτε στον αύλιο χώρο τον Αδριάντα του Κυπριανού και τα ονόματα τριών άλλων Μητροπολιτών που κρεμάστηκαν, πότε, 9 Ιουλίου του 1821, τότε δηλαδή που ξεκίνησε η Επανάσταση. Θα κάνουμε μια αναφορά λοιπόν στο ιστορικό της συμμετοχής των Ελλήνων της Κύπρου, για να φανεί για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η προδοσία που κάναμε στους Έλληνες της Κύπρου το 1974, δεδομένου ότι πλησιάζει η 50η μαύρη επέτειος της εισβολής. Περίπου 1000 Κύπριοι πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση και αρκετοί εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των μαχών. Ακόμα περισσότερα ήταν τα θύματα των αντιπίνων από τους Τούρκους στην Κύπρο και για τη συμμετοχή των Κυπρίων στον απελευθερωτικό αγώνα. Στο σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας για την οργάνωση της εξέγερσης των Ελλήνων κατά των Οθωμανών κατακτητών, η Κύπρος δεν συμπεριλαμβάνεται ως μία από τις περιοχές όπου θα γινόταν απελευθερωτικές ενέργειες. Ωστόσο, στο σχέδιο γενικών των φιλικών και συγκεκριμένα στο άρθρο 15, υπάρχει αναφορά στη δέσμευση του Κυπριανού Αρχιεπισκόπου της Κύπρου τότε για συνεισφορά στον απελευθερωτικό αγώνα με χρήματα και με προμήθειες. Αυτό αποδεικνύει αφενός ότι η φιλική εταιρεία ήλπιζε στην υποστήριξη της Κύπρου για την επιτυχία του αγώνα, αξιοποιώντας την ως βάση ανεφοδιασμού των ελληνικών δυνάμεων, αφετέρου ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν ενήμερος για τα σχέδια των φιλικών και κατά πάσα πιθανότητα και ο ίδιος είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία. Τον Οκτώβριο του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αρχηγός της φιλικής εταιρείας, είχε στείλει επιστολή στον Κυπριανό ευχαριστώντας τον για τη γενναία συνεισφορά που είχε υποσχεθεί για το σχολείο της Πελοποννήσου. Ανέφερε το σχολείο της Πελοποννήσου για την περίπτωση που θα έπεφτε η επιστολή στα χέρια των Οθωμανών, εννοώντας προφανώς την επανάσταση της Πελοποννήσου. Η υπόσχεση του Κυπριανού έγινε πράξη το 1821, αφού ο ναύαρχος Καμάρης, ο αρχιμπουρλοτιέρης, με τα καράβια του έφτασε στην Κύπρο για να φορτώσει με προμήθειες για τους επαναστατωμένους Έλληνες χρήματα, πήρε χρήματα, προμήθειες, αλλά
επιβιβάστηκαν και Κύπριοι εθελοντές που ήθελαν να ενισχύσουν τον αγώνα για την απελευθέρωση. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στη διάρκεια της Επανάστασης δρομολόγια ελληνικών πλοίων από και προς την Κύπρο, την οποία χρησιμοποιούσαν ως βάση ανεφοδιασμού σε υλικά και μέσα και χρήματα, αλλά και αναπλήρωσης των δυνάμεων σε πολεμιστές. Είναι σχετικά γνωστή η δράση της λεγόμενης φάλαγγας των Κυπρίων στην Ελληνική Επανάσταση. Πρόκειται για μια ομάδα Κυπρίων εθελοντών με επικεφαλής τον στρατηγό Χατζιπέτρο, που πολέμησαν με ιδιαίτερη γενναιότητα σε πολλές μάχες. Είχαν μάλιστα και τη δική τους σημαία, που ήταν λευκή με ένα μπλε σταυρό στη μέση και στο ένα τεταρτημόριο έγραφε «Σημαία Ελληνική Πατρίς Κύπρου». Η σημαία αυτή εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας, στην οδό Σταδίου, εκεί που ακίμητος φρουρός αλλά και οδοδείκτης για όλους μας είναι ο Ανδριάντας του έφηπου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο συνολικός αριθμός των Κυπρίων αγωνιστών που πολέμησαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Επανάστασης υπολογίζεται στους χιλίους. Από πηγές της εποχής προκύπτει ότι περίπου 130 Κύπριοι έχασαν τη ζωή τους στη μάχη των Αθηνών, ενώ Κύπροι ήταν και μεταξύ των νεκρών της εξόδου του Μεσολογγίου. Εκεί στο Μεσολόγγι υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στους Κύπριους πεσόντες. Έχει μείνει μια ιστορική ρίση του στρατηγού Χατζιπέτρου για τον ηρωισμό που επέδειξαν οι άντρες της φάλαγγας των Κυπρίων στις μάχες όπως συμμετείχαν. Δείχνοντας τα παράσημα στη στολή του, έλεγε «Αυτά μου τάδοκεν ο ηρωισμός και η παλικαριά των Κυπρίων φαλαγγιτών». Αξίζει να σημειωθεί ότι η φάλαγγα των Κυπρίων ανασυγκροτήθηκε και πάλι με ηγέτη τον στρατηγό Χατζιπέτρου το 1853 και πολέμησε στη Θεσσαλία. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε τους πρώτους μήνες της Επανάστασης το 1821. Οι εξελάδος προσπαθούσαν να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο την εξέγερση των Ελλήνων της Κύπρου κατά των Οθωμανών. Αυτό κάτι πήρε τα αυτιά των Οθωμανών, κατάλαβαν ότι γίνονται κάποιες κινήσεις και έτσι αποφάσισαν να τιμωρήσουν τους άτακτους σε εισαγωγικά. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Σουλτάνος είχε διατάξει να αφοπλιστούν όλοι οι Έλληνες της Κύπρου και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός τους κάλεσε να υπακούσουν προκειμένου να κατευνάσει τις υποψίες των Οθωμανών ότι ετοίμαζαν εξέγερση στο κυπριακό έδαφος. Όμως παρά τις παρενέσεις του, ο αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θεοφύλακτος Θησεύς, που αργότερα ήρθε και πολέμησε στην Επανάσταση, επιχείρησε να ξεσηκώσει τους κατοίκους της Λάρνακας μοιράζοντας επαναστατικά φυλάδια, κάτι που εξόρισε τους Τούρκους. Ο ίδιος ο Κυπριανός βέβαια γνώριζε καλά ότι οι Οθωμανοί, που τον είχαν στο μάτι γιατί ήταν ένας ένθερμος πατριώτης, έψαχναν αφορμή για να τον βγάλουν από τη μέση. Σύμφωνα με τον Άγγλο περιηγητή Τζον Κάρν, όταν ακούτε περιηγητής Άγγλος Γάλλος, συλλογή πληροφοριών έκαναν αυτοί, μεταξύ άλλων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγγλο περιηγητή Τζον Κάρν, που είχε συνομιλήσει μαζί του στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κύπρο, ο Κυπριανός του είχε πει «Ο θάνατός μου δεν είναι μακριά. Ξέρω ότι περιμένουν μία ευκαιρία να με σκοτώσουν». Είχε μάλιστα την ευκαιρία να φύγει από την Κύπρο για να γλιτώσει. Όμως ο ίδιος επέλεξε να μείνει εκεί, όπως ο Χρυσόστομος Μπύρνης, έχουμε κάνει αναφορά στο Χρυσόστομο, τον εκτριγλίας του Μαρμαρά. Στις 9 Ιουλίου του 1821, σαν χθες δηλαδή, ο Κιουτσούκ Μεχμέτ Πασάς, κυβερνήτης Οθωμανός της ολόκληρης της Κύπρου, πήρε εντολή από τον Σουλτάνο και κάλεσε στη Λευκωσία τους εκκλησιαστικούς ηγέτες στο κονάκι του, στο διοικητήριό του δηλαδή, και τους προκρήτους της Κύπρου. Εκεί έλαβε χώρα το μεγάλο δράμα.
οι Οθωμανικές δυνάμεις συνέλαβαν και εκτέλεσαν διαπαγχωνισμό τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανού και τρεις Μητροπολίτες, τον Μητροπολίτη Πάφου, τους Μητροπολίτες Πάφου, Κυρίνιας και Κητίου και τον Αρχιδιάκονο Μελέτιο. Άρα πέντε οι εθνομάρτυρες της 9ης Ιουλίου 1821, αλλά δεν μένουμε εδώ. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Καθώς τις επόμενες μέρες έφτασαν στο νησί 4.000 στρατιώτες είτε από τη Συρία είτε από την Αίγυπτο, οι οποίοι προχώρησαν σε μαζικές εκτελέσεις Ελλήνων της Κύπρου που θεωρήθηκαν ύποπτοι για υποκίνηση πατριωτικών αισθημάτων στον ελληνόφωνο πληθυσμό. Εκτιμάται ότι μέσα σε 5 μέρες εκτελέστηκαν διαπαγχωνισμού ή αποκεφαλισμού τουλάχιστον 470 επιφανείς Έλληνες της Κύπρου. Τα αντίπεινα των Οθωμανών συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης και εκτιμάται ότι πάνω από 2.000 Έλληνες της Κύπρου σφαγιάστηκαν στο διάστημα της Επανάστασης, της Ελληνικής Επανάστασης. Τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 κατέγραψε σε ένα μνημειώδες ποίημά του ο Κύπριος ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης. Πρόκειται για το ποίημα 9η του Ιουλίου του 1821 «Εν Λευκωσία της Κύπρου», το οποίο αποτελείται από 24 ραψοδίες και 560 δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Γραμμένος στην κυπριακή διάλεκτο, μεταφέρει με γλαφυρό τρόπο τον απαγχωνισμό του Κυπριανού και τα όσα προηγήθηκαν, αναδεικνύοντας τον πατριωτισμό του Αρχιεπισκόπου και ταυτόχρονα την αγριότητα των Οθωμανών. Σχετικές με το θέμα είναι οι αναφορές του Ντίνου Αυγουστή σε δημοσίευμα της εφημερίδας Σημερινή το Μάρτιο του 2019, όπου αναφέρει ότι παρά τους εξανδραποδισμούς και τις εκτελέσεις, εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρου θα μεταβούν στην Ευρώπη και την επαναστατημένη Ελλάδα και θα δώσουν βροντερό παρόν στο πανελλήνιο απελευθερωτικό κίνημα. Ο Κανάρης φτάνει συχνά με τα καράβια του στις ακτές της Κερίνιας και τα φορτώνει με πολεμιστές και κάθε είδους ύλικη βοήθεια. Πολλοί στην Κύπρο εκποίησαν τις περιουσίες τους και δώρισαν τα χρήματα για τους σκοπούς της Επανάστασης. Και εμείς τους πληρώσαμε με την προδοσία του 1974 και τους προδίδουμε ακόμα μέχρι σήμερα, 50 χρόνια τώρα. Αναφορά γίνεται σε ποιητική μαρτυρία του εθνικού ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη για τον απόπλο επαναστατών από την Καρπασία, οι οποίοι είχαν ως όραμά τους την Μεγάλη Ελλάδα. «Είπαν μου πως εφίασεν ποτζί που το καρπάσιν, μια κοπή πέδκι το πιανί τζεποσεπίαν πέρα, πέρα στους σλάς που πολεμούν τσεπάν κατά την πόλη». Οι Κύπριοι εθελοντές, εκτός από την ένταξή τους σε διάφορα στρατιωτικά σώματα, είχαν δημιουργήσει και το δικό τους λόχο με το δικό τους λάβαρο λευκό με γαλανό μεγάλο σταυρό στη μέση, που στο πάνω μέρος υπήρχε γραμμένη ένδειξη «Σημαία Ελληνική Πατρίς Κύπρου». Ήταν και ανορθόγραφη, αλλά τους το συγχωρούμε. Συγκλονιστικές είναι οι έγγραφες μαρτυρίες μεγάλων προσωπικότητων της Επανάστασης, όπως του Κολοκοτρώνη, του Νικηταρά, του Μακρυγιάννη, του Κανάρη, του Νοταρά, του Γιατράκου και πολλών άλλων κορυφαίων ηγετών και οπλαρχηγών, μέσα από τις οποίες υμνούνται οι Έλληνες Κύπριοι που ήρθαν το 1821 στην επαναστατημένη Ελλάδα και πολέμησαν παντού. Στα ελληνικά αρχεία καταγράφονται 580 επίσημα, αλλά θεωρείται ότι ήταν πολύ περισσότεροι. Πολλοί που επέζησαν των μαχών έμειναν για το υπόλοιπο της ζωής τους στην Ελλάδα, όπως ο Ιωάννης Σταυριανός, που έφτασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη της χωροφυλακής. Ο Φιλικός Χαράλαμπος Μάλης διετέλεσε γραμματέας του Πατριάρχου Αντιοχίας Ανθεμίου και αργότερα διδάσκαλο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το 1822 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Θρησκείας της πρώτης επαναστατημένης της κυβέρνησης της επαναστατημένης Ελλάδας. Στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, το Αρχείο της Βουλής, το Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, το Αρχείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το Γενικό Αρχείο του Κράτους, τα Αρχεία Μητροπόλεων και Μοναστηριών και άλλες πολλές ιστορικές πηγές αναφέρονται πολλές λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στην Εθνική Παλιγενεσία. Η αναφορά
έχει στοιχεία από άρθρο παλιό του New Beast, επίσης και από την σημερινή της Κύπρου. Ενώ προετοιμαζόμαστε να κάνουμε εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της εισβολής και κατοχής, αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες για το μέλλον της Κύπρου. Σήμερα παραδίδει η Ολγκίν Κουεγιάρ, η ειδική απεσταλμένη του Κουεγιάρ, δηλαδή του Γκουτέρες για την Κύπρο, παραδίδει την έκθεσή της, η οποία, είπαμε, με ένα κείμενο απευθυνόμενο και από τις δύο πλευρές, εξισώνει απολύτως το θύμα με το θήτη, δεν λέει μια λέξη για την Τουρκία, μια λέξη για την κατοχή, και τώρα καταθέτει σήμερα την έκθεσή της, από την οποία θα εξαρτηθούν τα επόμενα βήματα του Γκουτέρες. Πάντως ο Γκουτέρες, και πάλι ο ρόλος του είναι, τι να πει κανείς τώρα, ξέρετε, όλα αυτά είναι ερμηνεύσιμα. Άμα κάθεσαι και κάνεις ψοφοδεή πολιτική, αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να παίξει έναν ρόλο εξισορροπητικό, στην ουσία, αφού δεν κάνεις τίποτα εσύ για να αλλάξεις τα δεδομένα, και αυτός αποδέχεται την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα απαράδεκτη, που είναι η εισβολή και κατοχή, η συνεχιζόμενη κατοχή. Καταρχάς να πούμε ότι στην σύνοδο, άτυπη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, εκλήθηκε παρέστη ο Τατάρ. Δεν ήταν επίσημα, ως η χώρα δεν δέχθηκαν όλες οι χώρες να γίνει πλήρες μέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε φορά πλησιάζει και ένα βήμα προς σε κάτι τέτοιο, δεδομένο ότι έχει την αμέριστη υποστήριξη του Αλίεφ, ο οποίος Αλίεφ κονομάει από την Ελλάδα με τον ΤΑΠ, για να δείτε τι σημαίνει εξωτερική πολιτική, τι σημαίνει στρατηγική διορατικότητα, για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ. Δέσαμε την Ελλάδα χειροπόδαρα, καταστήσαμε την Ελλάδα ενεργειακά εξαρτημένη από την Τουρκία και από το Αζερβαϊτζάν, και έτσι καταπίνουμε τις αθλειότητες που κάνουν εις βάρος μας, εις βάρος της Κύπρου, η οποία θυσίασε τότε τον ελληνισμό για να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Στην τελευταία έκθεση λοιπόν που υπέβαλε ο Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επιλέγει, όπως μας λέει ο Νίκος Μελέτης, την τακτική του Ποντίου Πιλάτου και ζητά κινήσεις και από τις δύο πλευρές για να αρθεί το αδιέξοδο, ενώ επανέρχεται σε επικίνδυνες ιδέες και λέει για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων, από κοινού έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, κάτι που οδηγά ουσιαστικά στην έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους. Άκουσον, άκουσον. Πάρ' τον στο γάμο σου να σου πει και το χρόνο του, Γκουτέρες. Και το απαράδεκτο της εκθέσεώς του είναι ότι επιρρύπτει ευθύνες και στις δύο πλευρές για τις απόπειρες στρατικοποίησης της πράσινης γραμμής. Δηλαδή, εξομοιώνει την κίνηση του τουρκικού στρατού να κάνει φυλάκια, να είναι μέσα στην πράσινη γραμμή, με την τοποθέτηση καμερών από ελληνικής πλευράς, ελληνοκυπριακής πλευράς, γιατί για να διαπιστώνεται η εμπλοκή των Τούρκων και για προληπτικούς λόγους για την παράνομη διακίνηση ανθρώπων μέσω της πράσινης γραμμής. Τώρα, βγήκε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Γιλντίζ από το βήμα του ΟΗΕ και έκανε ανυπόστατους ισχυρισμούς για τον αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων, για την ανάγκη των ίδρυσης δύο κρατών, τα γνωστά παραμύθια της Τουρκίας. Έτσι, η αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, μόνιμη αντιπρόσωπος, έστειλε μια επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία, στην ουσία, η κυρία Μαρία Μιχαήλ ξεσκίζει τον Γιλντίζ. Λίγα λόγια μόνο να πω γι' αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δήλωση, λέει, απευθύνεται προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας με θέμα διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ο ρόλος των νέων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στη Μεσόγειο.
η οποία πραγματοποιήθηκε 17 Απριλίου 2024. Είναι πραγματικά ατυχές το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η Τουρκία προσπάθησε να σφετεριστεί μια συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να προωθήσει τη διχαστική ρητορική της για την Κύπρο. Ενώ η δήλωση της Τουρκίας ήταν μια επανάληψη των γνωστών θέσεων, είναι τόσο αποκαλυπτική των προθέσεων της χώρας έναντι της Κύπρου, όσο και ενδεικτική της περιφρόνησής της για τη διεθνή νομιμότητα, για το Συμβούλιο Ασφαλείας και για τις αποφάσεις του. Θράσος ακούστε. Είναι τουλάχιστον παράδοξο για τον εκπρόσωπο της Τουρκίας να δηλώνει υποστήριξη για τη δίκαιη, ισότιμη και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, όταν η Κύπρος συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του 36% του εδάφους της. Αυτό τους πειράζει τους Τούρκους. Άμα μιλάς για παράνομη εισβολή και κατοχή, τρελαίνονται. Γι' αυτό δεν το λένε οι δικοί μας. Κάθε τρεις και λίγο όπως είχαν ευθύνη να το πούν. Προσέξτε τώρα τι λέει. Η δεδηλωμένη φιλοδοξία της Τουρκίας για τη δίκαιη οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών, δίκαιη σε εισαγωγικά, και τη δίκαιη κατανομή των πόρων. Η δίκαιη κατανομή είναι τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου και των γειτόνων δικά μου. Αυτή είναι η τουρκική λογική. Είναι προφανώς ασυμβίβαστη τόσο με τις αξιώσεις της για πάνω από το 60% της ΑΟΣ της Κύπρου, τόσο θέλει. Η δίκαιη οριοθέτηση είναι το 60% της ΑΟΣ της Κύπρου να γίνει τουρκικό. Όσο και για την πλήρη περιφρόνηση της σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία φαίνεται να πιστεύει ότι η τήρηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Διεθνούς Δικαίου είναι προαιρετική. Ένας δρόμος που πρέπει να επιλεγεί μόνο εάν ταιριάζει στο λόγο και στους στόχους της Άγκυρας. Η προσπάθεια της Τουρκίας να δικαιολογήσει την επιθετικότητά της προς την Κυπριακή Δημοκρατία και να νομιμοποιήσει την εγκαθίδρυση ενός υποτελούς αποσχιστικού καθεστώτος καταφεύγοντας σε ιστορικό ρεβιζιονισμό και διαστρέφοντας βασικών γεγονότων είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Και ζητά, καταγγέλει τη λύση των δύο κρατών και ζητά τη χάραξη μιας θετικής πορείας. Και προσέξτε ποιος απάντησε. Απάντησε ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους, τον οποίο φιλοξενεί η μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας. Και έστειλε επιστολή και λέει να την μοιράσει και στα μέλη και τα λοιπά. Και αυτόν ήταν τρόφιμος του κυρίου Φεριτούν Σινερλίουγλου. Έγραψε μια μεγάλη επιστολή. Μεχμέτ Ντάνα. Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, προσέξτε τι λέει ο Τατάρ τώρα. Άλλο κάρο με πατάτες. Τατάρ. Για το θέμα. Θέλει δύο κράτη στο νησί, τα οποία λέει, τώρα είναι και αγράμματος ο άνθρωπος, έτσι, λογιστής ήταν, δεν λέω οι λογιστές είναι μια χαρά άνθρωποι, αυτός ήταν λογιστής που είχε εμπλακεί και σε ένα μεγάλο διεθνές σκάνδαλο. Λοιπόν, θέλει δύο κράτη στο νησί, αλλά λέει ομοσπονδία. Μα όταν μιλάμε για ομοσπονδιακή λύση, μιλάμε για ένα κράτος. Αυτός λέει όχι, θα με αναγνωρίσετε, θα είμαστε ισότιμοι, θα κάνουμε ομοσπονδία και μόλις κάνουμε ομοσπονδία δύο κρατών, που δεν γίνεται, είναι παλαβομάρα, αυτό είναι συνομοσπονδία, τότε λέει αυτομάτως, χωρίς να χρειάζεται νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταλάβατε το έργο. Δηλαδή λέει, στην ουσία, να ικανοποιηθεί η απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος έγινε ως σύνολο και λέει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο στην περιοχή που ελέγχεται από την Τουρκία. Τα ρίχνει στην Τουρκία η απόφαση. Τώρα λοιπόν τι λέει αυτός. Ελάτε, βάλτε μας μέσα στο κράτος αφού πρώτα μας αναγνωρίσετε ως ισότιμο κράτος και έτσι μόλις μας βάλετε αυτομάτως θα έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορείτε λέει να κάνετε επενδύσεις, θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε και μειονότητες στα κατεχόμενα, δηλαδή πάνε οι Έλληνες στην πατρίδα τους και θα είναι μειονότητα στην πατρίδα τους. Αλλά οι Τουρκοκύπροι δεν θέλουν να είναι μειονότητα στο σύνολο της Κύπρου. Αυτό είναι η τουρκική λογική. Εν πάση περιπτώσει, να δείτε τι άλλο λέει για να σας...
Φυσικά μπορούν να γίνουν διαβουλεύσεις. Η υπόθεσή μας λέει ότι αν θα υπάρξουν δύο κράτη και αυτά τα δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη κάνουν μία συμφωνία συνεργασίας, δηλαδή το κράτος μας θα είναι κυρίαρχο, το κράτος μας θα είναι τουρκικό, θα έχει ανεξαρτησία, θα έχει ελευθερία, θα έχει σύνταγμα, θα έχει δημοκρατία. Και αν είναι να υπάρξει συμφωνία, αυτή η συμφωνία θα είναι σίγουρα μέρος αυτής της συμφωνίας. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Γιατί αν το κράτος είναι μέρος της συμφωνίας και αυτό το κράτος είναι κυρίαρχο, μπορεί να συνεχίσει και να αναπτύξει τη δική του ζωή στο βορρά όπως θέλει. Προσέξτε τι λέει: ελευθερία, σύνταγμα, δημοκρατία, ανεξαρτησία. Φυσικά μπορούν να γίνουν διαβουλεύσεις για ορισμένα θέματα. Αυτό είναι φυσιολογικό για ένα πολύ μικρό νησί. Έχουμε όμως μεγάλα συμφέροντα όχι μόνο στη γη αυτού του νησιού, αλλά και στις θάλασσες γύρω του, στη γαλάζια πατρίδα, στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες μας, στα χωρικά μας ύδατα, στην υφαλοκρηπίδα μας. Υπάρχει μια οικονομία σε αυτό. Υπάρχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, το ωρέγονται, καταλάβατε. Αναφέρονται πολύ μεγάλοι πόροι, τρέχουν τα σάλια τους. Ταυτόχρονα τα λιμάνια έχουν εμπορικές και στρατιωτικές δραστηριότητες. Όλα αυτά σε όλες τις μορφές έχουν φυσικά αυξήσει τη σημασία της Κύπρου διαχρονικά. Και φυσικά η Κύπρος λέει, οι δηλώσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ είναι οι ίδιες με αυτές που κάνει η τουρκική πλευρά το τελευταίο διάστημα για δύο κράτη. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Βίκτορας Παπαδόπουλος. Σε δηλώσεις στο Προεδρικό και ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις Τατάρ περί λύσης δύο κρατών και ένταξης του Βορρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των κατεχομένων δηλαδή, ο κ. Παπαδόπουλος υπέδειξε ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει πρόνοια και για λύση του Κυπριακού και αν ο κ. Τατάρ και η τουρκική πλευρά επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών και εξευρεθεί λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας στη βάση των συζητήσεων που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα απολαμβάνει όλα τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στην Ουάσιγκτον τώρα. Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, με την Διευθύντρια του Διπλωματικού του Γραφείου, του Πρωθυπουργού. Εκεί βρίσκεται και ο Ερντογάν, όπου έχουμε την 70η, έχουμε σύνοδο κορυφής των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και τις εορταστικές επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια, για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη θέρμη που λέγανε θα έχουμε σύνοδο κορυφής, συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έγινε μία χαμηλών τόνων, θα γίνει μία μικρής διάρκειας κατά τα φαινόμενα, συνάντηση. Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, που θα είναι παρόντες και Υπουργοί Εξωτερικών, λέει ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών θα μείνουν και λίγο παραπάνω να συζητήσουν. Εμείς να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάται με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, έχοντας βάλει το Κυπριακό στο ράφι, αφήστε τις επισκέψεις τώρα κάτω, στο ράφι, διότι όταν κάνει τέτοιες επιθετικές κινήσεις, η Ελλάδα κάπως έπρεπε να δείξει την αντίδρασή της. Ποια είναι η αντίδρασή της, που δέχεται να ξανασυναντηθεί? Να πούμε ότι η συνάντηση γίνεται μετά από αίτηση της Τουρκίας, με βάση αυτά που διαβάζουμε, και ότι ενώ τώρα θα βρεθούν και θα έχουμε τα γνωστά χασκογελάκια, σε 10 μέρες ο ένας θα είναι τιμόμενο πρόσωπο και θα χαιρετά την παρέλαση του στρατού κατοχής και ο άλλος, ο δικός μας δηλαδή πρωθυπουργός, την ίδια στιγμή θα είναι κάτω ή την ίδια μέρα θα είναι μερικά χιλιόμετρα πιο νοτίως της κατεχόμενης Λευκωσίας και θα κάνει ομιλία στην αντικατοχική δήλωση του στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι νόημα έχουν όλα αυτά, ποιον κοροϊδεύουν, τους εαυτούς τους ή εμάς? Και προσέξτε τώρα το παραμύθι. Καταρχάς, η συνάντηση αυτή με το Σπέκχαρ που σας είπα, είναι αυτός είναι ο Σπέκχαρ. Εκεί τότε, τώρα δεν θέλω να πω μην μπλέξουμε και σε μηνύσεις και τέτοια,
αλλά είχε ακουστεί ένα σκάνδαλο 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ευρώ! Που συμμετείχαν μια αμερικανική εταιρεία, πιθανόν με τη διαμεσολάβηση του Σπέκαρτ, ο οποίος λέει διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Λαβρεντιάδη. Ο Λαβρεντιάδης ήταν αυτός που είχε κάνει με μια αμερικάνικη εταιρεία, πούλησε την εταιρεία στους Αμερικανούς. Έγινε ιδιοκτήτης της Proton Bank και ο κύριος Σπέκαρτ, αφού αφυπηρέτησε από το Υπουργείο Εξωτερικών, τον είπα, και από πρέσβης εδώ, έγινε πρόεδρος στην Proton Bank. Και τώρα πάει να συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, που δεν λέω μπορεί να μην είναι εμπεπλεγμένος στο σκάνδαλο, αλλά συμμετείχε σε μια διαδικασία που όζει, βρωμάει. Τι πάει να τον δεις τώρα, δηλαδή, κερδίσεις τι, εκτός και αν υπάρχουν τίποτα υπόλοιπα. Ξέρω εγώ. Κοιτάξτε τώρα τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τη συνάντηση. Ακούστε, ακούστε, δηλαδή έχουν βάλει μια κασέτα, την επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης και την επαναλαμβάνουν και τα φερέφωνά του. Τον τελευταίο χρόνο τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι ορισμένες από τις θεμελιώδεις τουρκικές θέσεις όσον αφορά στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν αλλάξει ριζικά. Τι δεν έχουν αλλάξει ριζικά? Πιο επιθετικές έγιναν και πιο Μεσόγειο. Για το Αιγαίο, μουγκά, τίποτα. Με τις θαλάσσιες ζώνες δεν σου αμφισβήτησε εθνική κυριαρχία? Μουγκά. Αλλά το γεγονός ότι είχαμε 16 μήνες ησυχίας όσον αφορά στο να μην έχουμε παραβιάσει το ελληνικό εναέριο χώρο, ότι συνεργαζόμαστε καλύτερα σε θέματα μετανάστευσης, ψέματα. Το 2024 έχουμε τις μεγαλύτερες ροές από το 1919. Γιατί λέτε ψέματα? Για να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα που κάνετε, τις συναντήσεις. Ότι στην πραγματικότητα έχουμε κάνει μια συμφωνία που επιτρέπει στους Τούρκους πολίτες να ταξιδεύουν στα νησιά του Αιγαίου και να πάρουν τη βίζα τους πολύ γρήγορα. Όλα αυτά είναι μερικά θετικά βήματα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι παραχώρηση της Τουρκίας το ότι τους δώσαμε εμείς βίζα, ή παραχώρηση δικιά μας? Για να καταλάβουμε δηλαδή. Οι Τούρκοι το δέχτηκαν αυτό να έρχονται στα νησιά ως μία παραχώρηση προς την Ελλάδα ή μία διευκόλυνση στα σχέδια της Τουρκίας που σχετίζονται με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου? Τι δεν καταλαβαίνετε? Και μας το παρουσιάζετε αυτό και ως επιτυχία? Και εκεί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αντιλαμβάνομαι, επειδή δεν υπάρχει νησιωτική πολιτική, βλέπετε ως σωσίβιο τα λεφτά που έρχονται και πληρώνουν οι επισκέπτες από απέναντι. Αυτό δεν είναι κακό, αρκεί να υπάρχει σχέδιο και να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί γίνεται και πώς, ποιες είναι οι επιπτώσεις του και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που. Εντάξει, δεν είμαι εναντίον της οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και δεν είναι πολιτικάντικο αυτό. Έχω πάει, έχω ζήσει, έχω παλέψει, έχω αγωνιστεί για τα νησιά του Αιγαίου και το ενδιαφέρον μου είναι πραγματικό. Τώρα, αυτά είπε χθες ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον άλλοτε πρέσβη, τον είπα στην Ελλάδα, Ντάνιελ Σπέκχαρτ, Proton Bank Λαβρεντιάδης, στο Council on Foreign Relations. Τώρα τι να πω για το πρόγραμμά του? Να λυπάται κανείς στην Ελλάδα για την κατάντια της. Το πρόγραμμά του εκεί, Έλληνας Πρωθυπουργός, που θα έπρεπε να είναι δακτυλοδεκτούμενος και όλες οι πόρτες να περπατάει και να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Δεν ξέρω τι λέτε για τον Βενιζέλο, έκανε και λάθη, αλλά ήταν μια προσωπικότητα που όταν περπατούσε άνοιγαν οι πόρτες. Μιλάω για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έχω διαβάσει βιβλία ξένων που μιλούν γι' αυτό με τέτοιο θαυμασμό και φτάσαμε τώρα να κοιτάνε και να γυρνούν κάτω από τα μουστάκια τους οι ξένοι για τα δικά μας τα φιντάνια που μας εκπροσωπούν. Τι είπαμε προχθές, ότι ο Όρμπαν είναι ο δούριος ύπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε λοιπόν συνάντηση ο Όρμπαν, πέραν του ότι πήγε στην Σούση, στην καταλυμμένη αρμενική πόλη Σούση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που έκαναν εκεί τη σύνοδο των τουρκικών κρατών, του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, και πήγε και ο Όρμπαν. Πέραν αυτού λοιπόν, άρα βοηθάει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους,
συναντήθηκαν τώρα και τι είπε, τώρα εγώ που είμαι προεδρεύων, έλα εδώ θα σε βοηθήσω να ξαναρχίσει ο διάλογος που σταμάτησε το 2019 και θα σε βοηθήσω και στην Τελωνιακή Ένωση. Και πού, μήπως έχει κανέναν να πει, επ, ποια Τελωνιακή Ένωση, κοίτα εδώ τι γίνεται. Έχουμε κανέναν, υπάρχει κανένας όταν εμείς λειτουργήσαμε σαν πλυντήριο και δεν υπάρχει κανένας εκτός από τους ταλέπορους τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς, όχι τους ταλέπορους Γερμανούς, που έχουν φάει το τέτοιο με τους γκρίζους λύκους και τώρα ψάχνουν τρόπο να το βγάλουν. Το έψαξα το θέμα με το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα γίνει στη Μαγνησία του Σιπήλου. Είπαμε χθες την ιστορία με τους μάγνητες, η οποία είναι μία επένδυση $1 δισεκατομμυρίου. Θα απασχοληθούν 5.000 άτομα, 5.000 νέες θέσεις εργασίας, θα παράγει 150.000 αυτοκίνητα το χρόνο και προσέξτε, προσέξτε με υπογραφή της Ελλάδας αυτά. Τα αυτοκίνητα που θα παράγονται, στα αυτοκίνητα που θα παράγονται στην Τουρκία, δεν θα επιβάλλεται ο επιπλέον δασμός 17,5% που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι από την Κίνα. Υπάρχει δασμός εισαγωγής 10% και έβαλε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν επιπλέον 17,5%, 17,4%. Αυτά λοιπόν θα τα αποφύγει η Κινέζικη εταιρεία, επειδή πλέον θα παράγονται αυτοκίνητα σε μια χώρα που έχει Τελωνιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Γιατί λοιπόν δεν μπορούσε να έρθει αυτή η εταιρεία σε εμάς? Γιατί δηλαδή θα γινόμασταν μαύρο πρόβατο εμείς και δεν γίνεται η Τουρκία και όλοι κάθονται σούζα στην Τουρκία? Γιατί αυτό το εργοστάσιο να μην γίνει στην Δυτική Μακεδονία, εκεί που οι άνθρωποι σφαδάζουν μετά το κλείσιμο της ΔΕΗ, στην Πτολεμαΐδα, στο Αμίντεο, που έχει και σιδηρόδρομο, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος, να φορτώνονται τα αυτοκίνητα στο λιμάνι της Σαλονίκης και από εκεί στις αγορές ή από το σιδηρόδρομο κατευθείαν στην Ευρώπη. Γιατί λοιπόν να μην γίνει στο Αμίντεο, να έχει επιτέλους και η Δυτική Μακεδονία μια μεγάλη βαριά βιομηχανία και να γίνει στη Μαγνησία του Σιπήλου? Να απολαμβάνουν οι Τούρκοι δηλαδή τη φιλία τους με την Κίνα και όχι εμείς? Αυτά για τα παραμύθια που μας πουλάνε ότι έχουν αναπτυξιακό σχέδιο και ότι ενδιαφέρονται και για την ελληνική επαρχία. Εντάξει. Η Ισλαμιστική Τουρκική Εφημερίδα Γενία Κιτ αναφέρεται στο θέμα των Bradley που με την επιστολή Blinken τότε χαιρόντουσαν εδώ πέρα τα χωρί τραγούδια, θα αποκτήσουμε, θα μας δίνουν δωρεάν υλικό, το οποίο δεν παίρνουμε τίποτα γιατί είναι ακατάλληλα για τις 4 LCS της, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, του λιμενικού, τι ήταν της ακτοφυλακής, τα οποία τα απορρίψαμε, τα C-130 που δεν έρχονται και μας δουλεύουν και την ίδια στιγμή παρουσιάζουν από κάτω το ναυπηγικό πρόγραμμα του τουρκικού στόλου, για το οποίο δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα και πάμε στο Ισραήλ. Είναι προφανές ότι υπάρχουν προβλήματα στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει συμμαχήσει με 2 κόμματα τα οποία είναι υπερεθνικιστικά και επειδή κάνει κάποιες προσπάθειες τώρα για να απελευθερώσει ο Μύρος να υπογράψει μια συμφωνία με τη Χαμάς, έχει στην ουσία σηκώσει δικό του μπαϊράκι, να χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, ο Μπεν Γκβίρ. Προσέξτε τι δήλωση έκανε ο Νετανιάχου. Δεν είμαι διευθυντής νηπιαγωγείου και ο Μπεν Γκβίρ δεν πρέπει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, σαν μωρό δηλαδή, σαν ήπιο. Δεν απαντά στις κλήσεις μου και δεν παρευρίσκεται στις συναντήσεις που ζητάω. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί, δεν απαντάς στις κλήσεις? Λοιπόν, Ισραηλινό ραδιόφωνο. Ο Νετανιάχου αποφάσισε να μην σταματήσει το αεροπλάνο του, η πτήση του προς την ΗΠΑ, να μην κάνει στάσεις στην Ευρώπη, φοβούμενος ένταλμα σύλληψης που
εκδόθηκε ή θα εκδοθεί εναντίον του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Χαμάς επιτέθηκε σε στρατιωτική τοποθεσία στην Κουσουφίμ ανατολικά της Αλ Καράρα με δύο ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας. Ο εκπρόσωπος των ταξιαρχιών Αλ Κασάμ ο Αμπού Ουμπάιντα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα στρατολογήσαμε χιλιάδες νέους μαθητές οι οποίοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον εχθρό όταν χρειαστεί. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέει το Ισραήλ, ο Ισραηλινός στρατός, ότι έχουμε σκοτώσει 15.000 μαχητές της Χαμάς, τρομοκράτες πως τους λέει, και εδώ σου λέει ο άλλος, εμείς τους αντικαταστήσαμε όσους σκοτώσατε, γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι νέκροι. Και εδώ έρχεται η δήλωση η χθεσινή του Χαγκάρη, του Ντανιέλ Χαγκάρη, του εκπροσώπου τύπου των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος είπε θα χρειαστούν 5 χρόνια για να εξουδετερώσουμε τη Χαμάς. Πόλεμος 5 χρόνια. Και δεν έχει κλείσει ακόμα ένας χρόνος. 7 Οκτωβρίου κλείνει. Και ούτε 7 Οκτωβρίου. Μετά από ένα μήνα, 1,5 επιτέθηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός έριξε σήμερα φυλάδια στην πόλη της Γάζας, ζητώντας από όλους τους κατοίκους της να απομακρυνθούν, ακολουθώντας τους διαδρόμους ασφαλείας, δήλωσε ανταποκριτής Διεθνούς Πρακτορείου. Προς όλους όσοι είναι παρόντες στην πόλη της Γάζας, διάδρομοι ασφαλείας σας επιτρέπουν να φύγετε γρήγορα και χωρίς ελέγχους από την πόλη της Γάζας προς καταφύγια στην Ντερ Αλ Μπάλα και στην Αλ Ζαουίγια, ανέφερε το φυλάδιο σύμφωνα με τον ξένο ανταποκριτή. Η πόλη της Γάζας παραμένει μια επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων, προειδοποιεί το φυλάδιο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς απειλεί με πόλεμο τη Χεζμπολάχ εάν δεν αποσύρει τις δυνάμεις της βορείως του Ρου του Λιτάνι ποταμού. Πού βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι και εκατοντάδες εκατομμύρια Άραβες, όταν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν την πείνα, τις αρρώστιες και τους βομβαρδισμούς? Την ημέρα της κρίσης θα μας ρωτήσουν όλοι, είτε είστε μουσουλμάνοι είτε όχι, τι κάναμε μπροστά, θα μας ρωτήσουν όλους, είτε είμαστε μουσουλμάνοι είτε όχι, τι κάναμε μπροστά σε αυτές τις φρικαλαιότητες, δήλωσε ο Νασράλα, Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, και μια είδηση που κυκλοφορεί στα δελτία ειδήσεων στη Μέση Ανατολή. Εκτός από την έκκληση προς τους μουσουλμάνους και τους Άραβες όλου του κόσμου, ο Νασράλα σημείωσε ότι η Χεζμπολάχ συνεχίζει να δράει εναντίον του Ισραήλ και είναι έτοιμη για έναν χερσαίο πόλεμο. Για 29 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μετά το Ισραηλινό πλήγμα έξω από το σχολείο στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, κάνει λόγο η Χαμάς. Η νέα σφαγή ακολουθεί τις επιθέσεις των κατοικικών δυνάμεων εναντίον άλλων 6 καταβλισμών εκτοπισμένων σε κεντρικές περιοχές της Γάζας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 60 τον αριθμό των νεκρών τις τελευταίες ώρες, αναφέρει ανακοίνωση του εκπροσώπου της Χαμάς, την οποία μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Το σημερινό πλήγμα σημειώθηκε έξω από το σχολείο Αλ Άουντα στο Αμπασάν, ανατολικά του Χαν Γιουνίς, και είναι το 4ο χτύπημα σε σχολείο από το Σάββατο μέχρι σήμερα. Πάμε στις ΗΠΑ, γιατί εκεί γίνεται τα μεγάλα γεγονότα. Έχουμε την πανηγυρική επέτειο για το ΝΑΤΟ. Καινούργια γκάφα έκανε ο Μπάιντεν. Πώς κάποιος μου έγραψε πώς λένε το Q, για παιδιά δεν το θυμάμαι τώρα. Τηλεϋποβολέας μάλλον. Όταν κάθονται και μιλούν οι μεγάλοι, βάζουν έναν τηλεϋποβολέα, το AutoQ μπροστά τους, και περνούν τα γράμματα και τα διαβάζουν. Και είναι έτσι τοποθετημένο που δεν καταλαβαίνεις ότι τα διαβάζει. Εκεί λοιπόν, όπως πέρναγα τα γράμματα, υπήρχε και μία οδηγία προς το επιτελείο του Biden, που δεν έπρεπε να το διαβάσει ο Biden, το κατάλαβε και διάβασε και την οδηγία. Και πήγαν τα μπουρλούκουσα εκεί πέρα για να μην... Γιατί αυτές τις 3 μέρες που είναι η Σύνοδος Κορυφής, τον έχουν στο μικροσκόπιο οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, γιατί ανησυχούν από την κατάσταση της υγείας του και από αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα εκλεγεί ο Biden, ο Τραμπ ή όχι, ή αν θα επανεκλεγεί ο ίδιος. Πάντως,
λένε εδώ οι Αμερικανοί ότι αυτό το τριήμερο είναι και μια ευκαιρία για τον Biden. Διότι δεν έχει προεκλογικές ανάγκες. Ξέρετε, η προεκλογική εκστρατεία δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη. Πρέπει να κινήσει, να είσαι στα αεροπλάνα, να αλλάζει πολιτείες. Εδώ, εκεί, ομιλίες. Είναι κούραση για έναν άνθρωπο υγιή και νεότερο. Και όχι για έναν άνθρωπο σαν τον Biden με τα προβλήματα υγείας. Και λένε ότι τώρα θα είναι ξεκούραστος, θα κάνει επιλεκτικά τις παρουσίες του και θα αποφευθούν τα λάθη, αλλά το λάθος έγινε όπως είπαμε. Λέει, ο Biden διάβασε σε ομιλία οδηγία που προς τον εαυτό του. Φώναξε τον στρατιωτικό βοηθό. Την ώρα που θα έδινε το μετάλλιο στο Jens Stoltenberg, ο Biden υπέπεσε σε νέα γκάφα λέγοντας τις οδηγίες των βοηθών του. Διαβάζοντας τις οδηγίες των βοηθών του προς τον ίδιο. Φωνάξτε το στρατιωτικό βοηθό, δήλωσε χθες ο 81χρονος ηγέτης των ΗΠΑ, με τις κάμερες να απαθανατίζουν το στιγμιότυπο στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ το σχετικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, τα χειροκροτήματα κάπως σκέπασαν τα λόγια του Biden, σώζοντας σε ένα βαθμό την ομιλία του. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιχειρήσει με την εμφάνισή του στη Σύνοδο Κορυφής, θα δούμε παρακάτω τι είπε, του ΝΑΤΟ, να αποδείξει ότι είναι ικανός και για να διεκδικήσει ακόμα μία θητεία απέναντι στον Τραμπ. Ο Τραμπ τώρα. Μονομαχία στο Ελπάσο. Νέες προσβλητικές φράσεις εναντίον του Τραμπ. Εξτόμησε νομίζω από τη Φλόριντα, μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Μαϊάμι της Φλόριντας, ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά ότι ο Biden έλαβε μια καταπληκτική απόφαση επιλέγοντας ως αντιπρόεδρο την Καμάλα Χάρις, γιατί αφού είναι, λέει, το ίδιο άχρηστη με αυτόν, άρα δεν κινδυνεύει να τον βγάλουν για να βάλουν αυτοί, γιατί και αυτοί είναι το ίδιο άχρηστη με αυτόν, άρα θα μείνουν σε αυτόν μάλλον, λέει. Αν ο Τζο είχε επιλέξει κάποιον έστω και εν μέρη ικανό, θα τον είχαν διώξει από την Προεδρία χρόνια τώρα. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν, διότι η Χάρις είναι η δεύτερη επιλογή τους. Ισχυρίστηκε δε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν πάθει ολοκληρωτικό νευρικό κλονισμό αναζητώντας τον υποψήφιό τους για τις προεδρικές εκλογές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απάτη σε όλη την πολιτική ιστορία. Όπως γνωρίζετε, συμμετέχουν όλοι στη δόλια συνωμοσία που έχει στόχο να εξαπαντήσει τον αμερικανικό κοινό αναφορικά με τις νοητικές ικανότητες του ανθρώπου που βρίσκεται στο Οβάλ γραφείο. Διεφθαρμένος, ανίκανος, υποφέρει από νοητικά προβλήματα. Έτσι χαρακτήρισε τον Biden ο Τραμπ. Η ομιλία του ήταν γεμάτη υπερβολές και ανακρίβειες, καλά τα έχει αυτά ο Τραμπ. Κατηγόρησε τον Biden ότι εξαφανίζεται τακτικά από το Οβάλ γραφείο, αφήνοντας εκεί το γιο του Χάντερ, ο οποίος καταδικάστηκε για παράνομη οπλοκατοχή, να κυβερνά, της είπα, με τη βοήθεια της γυναίκας του, της πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν. Και μετά τι είπε, άντε λέει, έλα, έλα, ένα νέο, μια νέα τηλεμαχία, debate, όπου θέλεις λέει, όποτε θέλεις και όπου θέλεις. Και άμα θες λέει μετά, έλατε να παίξουμε και γκολφ, να κάνουμε και έναν αγώνα γκολφ. Αν κερδίσει, θα δώσω στο φιλανθρωπικό οργανισμό της επιλογής του, όποιος και αν είναι, $1 εκατομμύριο. Αλλά στοιχηματίζω ότι δεν θα δεχθεί την πρόκληση. Απάντηση από το επιτελείο του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ απασχολημένος να κυβερνά τη χώρα για να απαντήσει στα ανόητα καραγκιουζλίκια του Τραμπ. Θα παρακαλούσαμε ή θα προκαλούσαμε τον Τραμπ να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά έχασε 3 εκατομμύρια θέσεις επί προεδρίας του. Θα προκαλούσαμε τον Τραμπ να ορθώσει το ανάστημά του στο Ρώσο Πούτιν, αλλά γονάτισε μπροστά του, είπε ο James Singer, εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχει ένας γερουσιαστής, το είδα, διάβασα το βιογραφικό του πριν από λίγο, ο Michael Bennett του Κολοράντο, ο οποίος έκανε άσκηση και αυτός κριτική, είναι, μου φαίνεται, 3 ή 4 γερουσιαστές σε μια μέρα. Γερουσιαστές, όχι βουλευτές, που είναι πιο πάνω. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Michael Bennett, που εκλέγεται στο Κολοράντο, δήλωσε χθες Τρίτη στο CNN
ότι θεωρεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν μπορεί να νικήσει το ρεπουμπλικανό προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ την 5η Νοεμβρίου. Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο Μπάιντεν θα όφελε να αποσύρει την υποψηφιότητα για την επανεκλογή του, ο Μπένετ τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι θα έπρεπε να κάνουμε συζήτηση γι' αυτό. Αυτό, λέει, επαφίεται στον ίδιο να το αποφασίσει. Άλλοι γερουσιαστές, ο Τζον Τέστερ από τη Μοντάνα, ο Σέροτ Μπράουν από το Οχάιο και ο Μπένετ που είπαμε πριν από το Κολοράντο, δήλωσαν στη διάρκεια του σημερινού γεύματος στη Γερουσία ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές του 2024. Πάρ την επιστολή τώρα από τον Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν σε επιστολή προς αντιπάλους του που βρίσκονται στην κορυφή του Δημοκρατικού Κόμματος που ζητούν την παρέτησή του, δεν αποσύρομαι από την εκλογική κούρσα, αρνούμαι να υποχωρήσω, γιατί διότι εκλέχτηκα, πήρα 14 εκατομμύρια ψήφους, το 87% από το σύνολο των ακτιβιστών του κόμματος και εξασφάλισα 3.000 ψήφους από τους αντιπροσώπους του κόμματος. Άρα είναι έγκυρη η διαδικασία, αρνούμε να υποχωρήσω. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Τζιλ Μπάιντεν, λέει ότι υποστηρίζει πλήρως την εκστρατεία επανεκλογής του σύζυγου της. Της επιρρύπτουν πολλές ευθύνες πάντως. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, το Δημοκρατικό Κόμμα συμβάστηκε με την απόφαση ο Μπάιντεν να είναι τελικά ο υποψήφιος για την Προεδρία. Αυτά λέει η Wall Street Journal, δεν το είδαμε ακόμα επίσημα, έτσι. Ο Τραμπ, υποψήφιος για τις εκλογές των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταραίουν λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν. Το Πεντάγωνο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να προετοιμαστούν για παρατεταμένους πολέμους. Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Κάθλιν Χίγκς, σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται ακόμα περισσότερες πολυεθνικές προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Το ΝΑΤΟ πρέπει να πει στο Κίεβο την αλήθεια. Η Ουκρανία απέχει πολύ από την ένταξη στη συμμαχία. Η Ουκρανία αξίζει να ακούσει την αλήθεια για το ΝΑΤΟ, γράφει ο αρθρογράφος του CNN, Ντάνιελ Ντεπέτρες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος και το μεγαλύτερο κόστος για το ΝΑΤΟ σήμερα είναι ο κίνδυνος μιας ρωσικής νίκης στην Ουκρανία. Ακούστε τα λόγια του Στόλτεμπεργκ, ακούστε τι λέει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου θα καθορίσει την παγκόσμια ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες. Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε την ελευθερία και τη δημοκρατία. Και αυτό θα το κάνουμε στην Ουκρανία. Κάλεσε δε τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, αφού είπαμε ότι από αυτό θα κριθεί ασφάλεια, η παγκόσμια ασφάλεια στις επόμενες δεκαετίες. Η νίκη της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ήταν το μεγαλύτερο κόστος και ο μεγαλύτερος κίνδυνος και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Προηγουμένως ο Μπάιντεν απένιμε στον Στόλτεμπεργκ, πριν κάνει αυτή την ομιλία ο Στόλτεμπεργκ, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, το υψηλότερο βραβείο πολιτών των ΗΠΑ. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στην παροχή βοήθεια στην Ουκρανία, εάν δεν υπήρχε η ανάμειξη των ΗΠΑ. Το Κίεβο δεν μπορεί να κερδίσει χωρίς την κοινή υποστήριξη της Δύσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον. Το ΝΑΤΟ και οι εταίροι του στον Ινδικό Ειρηνικό Ωκεανό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα συζητήσουν την αμυντική βιομηχανική συνεργασία σε μια συνάντηση που θα γίνει αύριο Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, γιατί παρίστανται και αυτοί στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Μπάιντεν, ο Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε χθες Τρίτη την αποστολή επιπλέον συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Η Ρωσία δεν θα νικήσει, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε πολυαναμενόμενη ομιλία του εν μέσω των ενδυνόμενων αμφισβητήσεων για την υγεία του. Συμμετείχε μαζί με άλλους ηγέτες των 32 κρατών μελών χωρών του ΝΑΤΟ σε τελετή για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας. Σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα στο Λευκό Οίκο, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν την αποστολή συνολικά 5 συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας, 4 Patriot και ένας
τι στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που έχει στην αεροπορική άμυνα της χώρας. Ο Ζελένσκι έφτασε χθες το βράδυ στην Ουάσιγκτον, ευχαρίστησε τους συμμάχους του για την ισχυρή υποστήριξη. Σε ομιλία του χθες βράδυ κάλεσε ειδικά τις ΗΠΑ να μην περιμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου για να προσφέρουν υποστήριξη στη χώρα του. Είναι καιρός να βγούμε από τις σκιές, να λάβουμε στεναρές αποφάσεις, να δράσουμε και όχι να περιμένουμε τον Νοέμβρη, αν θα εκλεγεί δηλαδή ο Τραμπ ή όχι. Οικοδεσπότης. Ο Μπάιντεν ήταν οικοδεσπότης της τελετής για την επέτειο στην αίθουσα Άντριου Μέλλον, εκεί όπου υπογράφηκε το σύμφωνο του Βορείου Ατλαντικού το 1949. Και εκεί είπαμε ότι αυτές οι τρεις μέρες είναι μια ανάπαυλα για να ανακτήσει δυνάμεις να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία. Αυτές τις μέρες γίνεται μια άσκηση για την οποία δεν έχουμε μιλήσει. Ξεκίνησε 8 Ιουλίου προχθές και θα διαρκέσει 11 μέρες ασκήσεις, αντιτρομοκρατικές ασκήσεις Κίνας, Λευκορωσίας κοντά σε ζώνα με την Πολωνία. Για πρώτη φορά η Κίνα, η οποία μέχρι τώρα αθόρυβα και με χαμηλούς τόνους επεκτείνει την επιρροή της με το εμπόριο, την οικονομία, την κατασκευή υποδομών σε κράτη, για πρώτη φορά εξ όσων γνωρίζω συμμετέχει επί 11 μέρες σε στρατιωτικές ασκήσεις σε απόσταση αναπνοής από μια χώρα του ΝΑΤΟ. Και αυτό πιθανόν είναι η απάντηση της Κίνας στην παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη δική της γειτονιά, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έγινε μετά την συμμετοχή της Λευκορωσίας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης προχθές στην Αστανά, που έγινε το 10ο πλήρες μέλος αυτού του οργανισμού. Και εντάξει, η Αμερική είναι στη γειτονιά της Κίνας. Η Κίνα τι δουλειά έχει στη γειτονιά της Ευρώπης? Ας πάει στην Αμερική να κάνει με το Μεξικό. Τι θέλετε τώρα και βάζετε την Ευρώπη σε αυτό το παιχνίδι? Έχετε τα δικά σας ζητήματα, τους στρατηγικούς στόχους η Αμερική και η Κίνα. Βρείτε τα ή τέλος πάντων ανταγωνιστείτε μεταξύ σας. Τι μας χώνετε εμάς στη μέση τώρα? Θα πληρώσει η Ευρώπη αυτόν τον ανταγωνισμό. Θα μας τραβήξουν να πάμε να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτά που γίνονται ή θα γίνουν στην Άπο Ανατολή. Μία, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ασυνήθιστη παρουσία και καταγγελία από την συντονίστρια των μυστικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Λέει, καταγγέλει το Ιράν ότι εμπλέκεται μέσω συνεργατών και φίλων και οργάνων της στην ενθάρρυνση διαδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια, είναι προσεκτική πολύ η δήλωση της κυρίας. Τις τελευταίες εβδομάδες παράγοντες συνδεόμενοι με την Ιρανική κυβέρνηση δρούν για να εκμεταλλευτούν τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Γάζα, τόνισε σε ανακοίνωσή της η Διευθύντρια των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, DNI, η Avril Haines, που επιβλέπει και συντονίζει τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών συμπεριλαμβανομένες στη CIA. Παρατηρήσαμε παράγοντες συνδεόμενους με την Ιρανική κυβέρνηση να παριστάνουν τους ακτιβιστές στο διαδίκτυο, επιδιώκοντας να ενθαρρύνουν διαδηλώσεις και ακόμη και προσφέροντας οικονομική υποστήριξη σε διαδηλωτές. Και είπε, εμείς δεν λέμε να μην διαδηλώνουν οι Αμερικανοί, αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά τους, αλλά επισημαίνουμε την εμπλοκή του Ιράν. Ο νέος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας ακύρωσε ή μάλλον δήλωσε ότι θα ακυρώσει μια συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση με τη Ρουάντα, στην οποία είχαν προκαταβάλει 200 εκατομμύρια στερλίνες. Και τώρα λέει η κυβέρνηση της Ρουάντα ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση του ταμείου. Η συμφωνία που έχουμε υπογράψει δεν αναφέρει πουθενά κανέναν όρο
ότι αν ακυρωθεί η συμφωνία θα σας δώσουν πίσω τα λεφτά. Οπότε τα λεφτά αφήστε τα να κάτσουν στα ταμεία μας, δεν τα γυρνάμε πίσω. Το φυσάν και δεν κρυώνει η Βρετανή. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Γαλλία, δεν είμαστε σε θέση να τα κρίνουμε. Πάντως ακούω, διαβάζω από γαλλομαθείς και γαλλοτραφείς ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Πάμε στη Ρωσία, Ρωσία-Ουκρανία. Ο Ζελένσκι επέκρινε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας Μόντι στη Μόσχα. Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι είπε ότι η διμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών Ρωσίας και Ινδίας ήταν μια τεράστια απαγοήτευση και ένα καταστροφικό πλήγμα για τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να άρουν όλους τους περιορισμούς στα χτυπήματα στο ρωσικό έδαφος. Η Ουκρανία χρειάζεται την ικανότητα να επιτεθεί άμεσα σε ρωσικά αεροσκάφη σε αεροπορικές βάσεις, είπε ο Ζελένσκι από την Ουάσιγκτον. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία σε αεροπορική υποδοχή, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 128 μαχητικά αεροσκάφη F-16, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα αμερικανικά άρματα μάχης Abrams δεν μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της σύγκρουσης ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, δήλωσε πάλι ο Ζελένσκι μιλώντας στο κέντρο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσιγκτον. Ούτε τα υποσχεμένα συστήματα αεράμινας, ούτε τα μαχητικά F-16 που αναμένει η Ουκρανία αυτό το καλοκαίρι θα βοηθήσουν, παραπονέθηκε ο Ζελένσκι. Παραδέχθηκε ότι ο ρωσικός στρατός προσαρμόζεται γρήγορα, κατακτά τις νέες τεχνολογίες και γίνεται πιο αποτελεσματικό στη χρήση νέων ντρόνς και πυράβλων. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιεί τους πυράβλους Storm Shadow για να χτυπάει στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία και ΗΠΑ θα διαθέσουν περισσότερο από $1 δισεκατομμύριο στην Ουκρανία για τη βελτίωση του συστήματος της αεράμενάς της. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ρουστέν Ουμέροφ, οι χώρες του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ολλανδίας, Γερμανίας, Ιταλίας και της Ρουμανίας, ανακοίνωσαν ότι θα μας παράχουν συστήματα αεράμενας. Η λύση περιλαμβάνει πρόσθετες πυροβολαρχίες Patriot, το σύστημα SAMP-T και εξαρτήματα για τη λειτουργία τους. Επίσης, τους επόμενους μήνες οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα μεταφέρουν δεκάδες τακτικά συστήματα αεράμινας όπως NASAMS, HAWK, Iris TSLM, Iris TSLS και Gepard στην Ουκρανία. Αυτό θα ενισχύσει πολύ την άμυνά μας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Δημήτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι ενημέρωσε τον Ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο σχετικά με τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών και τις προετοιμασίες για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βασίζεται στα αφηγήματα της Ουκρανίας και αναφέρεται στις πρωτοβουλίες του Όρμπαν. Από το 2022 η Ρωσία έχει οκταπλασιάσει την παραγωγή των πυράβλων X-101 σύμφωνα με τους Financial Times. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή όπλων για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία. Αξιωματούχοι στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον είπαν ότι η ΗΠΑ και η Ευρώπη παράγουν πολύ αργά όπλα με αργούς ρυθμούς για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ουκρανίας. Wall Street Journal. Η Ρωσία προσπερνά το ΝΑΤΟ με ανησυχητικό ρυθμό στην παραγωγή όπλων. Οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους στη Σύνοδο Κορυφής Συμμαχίας στην Ουάσιγκτον πυροδοτούν στρατιωτική ψύχωση και προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν τη Ρωσία, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντόνοφ. Η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής επιβεβαίωσε τον επιθετικό χαρακτήρα της Συμμαχίας. Τώρα οι δορυφόροι τους συνεχίζουν να κηρύττουν μιλιταρισμό και στρατιωτική επέκταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταφέρει το πρώτο μέρος από τα κέρδη των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία τις επόμενες 2 εβδομάδες, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το Υπουργείο Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας είπε ιδιωτικά σε ορισμένα μέλη της ομάδας των 7 προσιτέων χωρών ότι αυτό το έτος θα μπορούσε να πουλήσει μέρος του ευρωπαϊκού χρέους που κατέχει ομόλογα ευρωπαϊκά και είναι αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια, εάν η Ευρώπη πειράξει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Και αναφέρει το Bloomberg. Ο Όρμπαν. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι η Ρωσία έχει πρόθεση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
Αυτά δήλωσε ο Όρμπαν σύμφωνα με την Deutsche Welle στην εφημερίδα Die Welt. Δεν τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του Τραμπ, είπε θα περιμένουμε και είπε ότι αν ήταν η Μέρκελ δεν πρόκειται να είχαμε πόλεμο. Μου λείπει η Μέρκελ, είπε. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε, μην πάει ο νου σας στα πονηρά κατευθείαν. Εκτιμούμε ότι σημαντικά αυτά που θα ακούσετε τώρα, εκτιμούμε ότι η Ρωσία μπορεί να στηρίξει την πολεμική της οικονομία για 3-4 ακόμα χρόνια, τόνισε στο Reuters υψηλόβαθμος νατοϊκός αξιωματούχος στο πλαίσιο Συνόδου της Συμμαχίας στην Ουάσιγκτον. Η Ρωσία στρατολογεί περίπου 30.000 στρατιώτες το μήνα, κάτι που της επιτρέπει να έχει μεγάλες απώλειες στο πεδίο μάχης και να τις αναπληρώνει. Ο Πούτιν ασκεί μεγάλες πιέσεις στην Ευρώπη σε πολλαπλά μέτωπα, περιλαμβανομένων μέτρων που παίρνει για κρυφή εκστρατεία με σχέδια δολοφονιών, δολιοφθορές, εμπρισμούς για να υπονομεύσει την κοινή υποστήριξη στην Ουκρανία, είπε πάλι ο υψηλόβαθμος. Άλλος ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ρωσία δεν διαθέτει τα πυρομαχικά και τα στρατεύματα για να κάνει μια νέα μεγάλη επίθεση κατά της Ουκρανίας. Εκτίμησε ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Πούτιν εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του και ότι είναι πρόθυμος να υποστεί συγκλονιστικά μεγάλο αριθμό στρατιωτικών απολειών. Έγινε μία, ακυρώθηκε, ματαιώθηκαν προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ρωσικής και ινδικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια της παρουσίας του Μόντι στη Μόσχα. Και αυτό το απέδωσαν σε δυσφορία της Ρωσίας, στη δήλωση που έκανε ο Μόντι που είπε ότι δεν πρέπει να σκοτώνονται παιδιά. Και λέει αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τυχόν διαφωνίες σε προβληματικές καταστάσεις. Η ματέωση, είπε ο Πεσκόφ. Το τάχωσε ο Μόντι του Πούτιν. Αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών να ανατινάξουν με μέσω ταχυμεταφορέα, έστελαν 3 δώρα σε 3 υψηλόβαθμους αξιωματικούς του ρωσικού στρατού και αυτό η FSB αυτό το απέτρεψε, με δήλωσή τους αυτό αναφέρει, ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες στρατολόγησαν ένα Ρώσο να το κάνει αυτό, το έπιασε αυτός, τα έκανε τα κουτιά και τον άρπαξαν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ασχέτως του τι και πώς και δια τι, ευχόμαστε η ελληνική αντιπροσωπεία να έχει επιτυχίες στην Ουάσιγκτον. Γίνεται κριτική και σχόλια κτλ. Η ευχή μας είναι η ελληνική αντιπροσωπεία να έχει επιτυχίες στην Ουάσιγκτον, τουλάχιστον να μην έχουμε και ολισθήματα. Προσέξτε. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Αύριο θα σας ανακοινώσω και τις εκδήλωσεις. Σήμερα νομίζω ολοκληρώνεται ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, πού και πώς και τι, αύριο για την εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο. Αύριο περιμένετε, μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.